Καταρχήν, καλησπέρα σας. Είναι μια μεγάλη νίκη. Όπως κάθε νίκη στο φετινό πρωτάθλημα ή οποιαδήποτε ομάδα. Συμμετέχουμε σε ένα πρωτάθλημα που κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει και να διαγράψει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για τον κόσμο που παρακολουθεί ποδόσφαιρο και πάρα πολύ χρήσιμο για τα παιδιά τα δικά μας που προσπαθούμε να τα βάλουμε στο ποδόσφαιρο για το επόμενο τους βήμα. Όντως σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που εμείς μπορεί να είχαμε 2-3 κλασικές ευκαιρίες και αντίπαλους παραπάνω. Πολλά παιχνίδια πάνε με αυτή τη λογική. Για μας το σημαντικότερο είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Από ό,τι είδατε στο παιχνίδι, εμείς χρησιμοποιήσαμε και αρκετά νεαρά παιδιά, 2005 γεννημένα, τα οποία ήταν αυτά που στην ουσία μας βοηθήσαν και να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι, και αυτό είναι πολύ χαρμόσυνο νέο για μας. Εύχομαι τα συγκεκριμένα παιδιά να έχουν συνέχεια με απόλυτη σοβαρότητα, το οποίο για μας ήταν πάρα πολύ ευνοϊκό να συνδυαστεί και με καλά αποτελέσματα. Είμαστε γνώστες της κατάστασης ότι σε πολλά παιχνίδια δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά το μόνο σίγουρο θα παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη όπως σήμερα. Και αυτό θα είναι το μπράβο που θα πω στους παίκτες μου για σήμερα, ότι δώσανε το 100% των δυνατοτήτων τους για να μπορέσουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, η Κοζάνη είχε μια υπεροχή, ειδικότερα στο πρώτο τετάρτο. Ισορροπήσαμε το παιχνίδι μετά το πρώτο τετάρτο. Κάναμε 2 κλασικές ευκαιρίες. Ήταν ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι από μια πολύ δυναμική ομάδα όπως είναι η Κοζάνη. Μπορέσαμε να το εξορροπήσουμε αυτό λόγω των νεαρού, της ηλικίας και της απειρίας μας. Και από εκεί και πέρα μπορέσαμε να βρούμε κάποιες στιγμές να απειλήσουμε, να σκοράρουμε και να στην ουσία να πάρουμε το παιχνίδι, που αυτό ήταν το σημαντικό για μας. Χρυσή αλλαγή, ο Γκούμας το 2005, καθώς αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένος. 2005 είναι ο Κωνσταντίνος. Ναι, είναι και άλλα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας. Δεν θα σταθώ σε αυτό, γιατί πρέπει να τους έχουμε σε χαμηλό προφίλ, ταπεινούς, και κάθε δευτερόλεπτο που θα μπαίνουν να παίζουν στον ΠΑΟΚ να το υδρώνουν και να το προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις. Ο Κωνσταντίνος το έκανε αυτό σήμερα και ανταμείφθηκε με ένα γκολ. Μπορεί να μην ανταμείφθει, αλλά πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του όπως αυτός και οι άλλοι ποδοσφαιριστές μας. Τη συνέχεια πώς τη βλέπεις, coach? Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως σας είπα. Δεν μπορεί να διαγράψει και να μαντέψει κανείς κανένα αποτέλεσμα δυναμικής. Βλέπετε ότι οι ομάδες από τις κάτω θέσεις του αθλήματος κερδίζουν ομάδες στις ψηλές θέσεις και το αντίστροφο. Σίγουρα είναι ένα καλό πρωτάθλημα Super League 2 με αρκετές ανταγωνιστικές ομάδες, γιατί είναι και λίγες. Οπότε το πρωτάθλημα θα πάει έτσι μέχρι το τέλος.